Και ο Κώστας Μαρδάς μαζί μας απόψε. Καλησπέρα Κώστα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα Κώστα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, επίσης. Λοιπόν, τώρα τι μας λέει ο Ερντογκάν. Εξάντλησε όλη τη φαρέτρα των επιθετικών επιχειρημάτων εναντίον της Ελλάδος και αφού τελείωσε με το θα έρθω νύχτα, θα έρθω μέρα, τώρα μας λέει και εγκληματίες. Πάει πολύ ο πολιτικά υπεύθυνος, ο αρχιδιακινητής Ερντογκάν, να επικρίνει την Ελλάδα. Η χώρα μας έχει απόλυτο δικαίωμα να προστατεύσει την εθνική της κυριαρχία. Βεβαίως σεβόμαστε τις συμβάσεις για τους πρόσφυγες, αλλά η Ελλάδα περνάει μια ειδική περίοδο όχι απλώς απειλής, προειδοποίησης για στρατιωτική δράση της Τουρκίας εναντίον των νησιών μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει Λίβανος. Δεν μπορεί τα δύο τρίτα του πληθυσμού μας να είναι πρόσφυγες ή μετανάστες. Διότι αν αφήσουμε ανοιχτά τα σύνορα, τότε θα έρθει όχι μόνο ένα εκατομμύριο και δύο και τρία και τέσσερα εκατομμύρια. 60 εκατομμύρια είναι οι εκτοπισμένοι σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα άμυνα στα σύνορά μας. Γιατί αυτό που κάνει ο Ερντογκάν είναι ουσιαστικά κάτω από το μανδύα του ανθρωπισμού να κάνει μια ανθρωπιστική επίθεση. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει και κάτι πιο επικίνδυνο, Κώστα, αν μου επιτρέπεις, αυτές τις δηλώσεις που παρακολουθήσαμε. Δεν βάζει μόνο το ζήτημα της απάνθρωπης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών από την Ελλάδα. Βάζει και ένα άλλο θέμα, ότι η Ελλάδα με βαριά πρόθεση κακοποιεί τους μετανάστες επειδή είναι μουσουλμάνοι. Προσπαθεί να ενοχοποιήσει τη χώρα μας επικαλούμενος τον μουσουλμανισμό. Η Ελλάδα είναι σε μια ειδική περίσταση, όπως είπα και προηγουμένως. Δικαιούται να αμυνθεί. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εμποδίστηκε η εισβολή, διότι όταν ο άλλος έρχεται υπό την κάλυψη της στρατοχωροφυλακής, είναι εισβολή. Αμύνθηκε και σταμάτησε την είσοδο, την παράνομη είσοδο 230.000 προσφύγων παύλα μεταναστών από τον Εύρο. 40.000 είναι αυτοί οι οποίοι εμποδίστηκαν με νόμιμο τρόπο, με βάση την αρχή της εθνικής κυριαρχίας, στο Αιγαίο, σύμφωνα με στοιχεία του λιμενικού. 100% έχουν αυξηθεί οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην Κύπρο, τους οποίους πηγαίνει στην νεκρή ζώνη και τους αφήνει να μπαίνουν μέσα στην ελεύθερη δημοκρατία, αφού τους οργανώνει με αεροπλάνα από τη Λιβύη στην Κωνσταντινούπολη και από την Κωνσταντινούπολη στο παράνομο αεροδρόμιο του Λευκώνικου. Ας τα βλέπουν αυτά οι εταίροι και σύμμαχοί μας και να σταματήσουν να χαϊδεύουν τον Ερντογκάν θέλοντας να του δώσουν τώρα τα F-16. Τώρα Λαμπρό, σε όλα αυτά που λέει πολύ σωστά ο Κώστας Μαρδάς, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Γιατί τώρα σπάει αν θες αυτό το απόστημα και έρχονται πολλά για τη δράση και τον ΜΚΟ. Μετά την ιστορία του Εύρου άρχισαν να τις ψάχνουν καλά, άρχισαν να ενώνουν τα στοιχεία και κάποιοι παραπέμπονται ακόμα και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Και αυτοί κάποιοι ήταν αυτοί που κουνούσαν το δάχτυλο στη χώρα και κυρίως δυσφήμιζαν τη χώρα στο εξωτερικό με τη δράση τους. Υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο έχει διάφορα επίπεδα και διάφορες απολύξεις. Στην Ελλάδα, μία από τις απολύξεις είναι ΜΚΟ, βιτρίνα ΜΚΟ, η οποία στην ουσία είναι δουλεμπορικά κυκλώματα, τα οποία και χρήματα βγάζουν και εξυπηρετούν την γεωπολιτική ατζέντα της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι ένας κράτος διακινητής. Αυτό που λέει ο Κώστας. Χρησιμοποιεί τις ροές των μεταναστών για και χρήματα βγάζει, γιατί όλα αυτά τελούν υπό την εποπτεία και την οργάνωση του τουρκικού παρακράτους και κράτους, γι' αυτό τους συνοδεύουν τουρκικές ακτιορίες κλπ. Και τι κάνει, προσπαθεί να ρευστοποιήσει τον ελληνικό πληθυσμό, δημιουργεί προγεφυρώματα πληθυσμιακά στα νησιά, προσπαθεί, προκειμένου να αποσταθεροποιήσει τη χώρα και κατ' επέκταση την Ευρώπη. Δηλαδή η Ελλάδα είναι ο κατεξοχήν στόχος, ο πρώτος μάλλον στόχος της Τουρκίας για πληθυσμιακή ρευστοποίηση, γι' αυτό και το στέλνει, και κατ' επέκταση στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι μια διαρκής υβριδική επιχείρηση. Αυτά για τα οποία κατηγορεί ο Ερντογκάν την Ελλάδα είναι αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία. Και τους κακομεταχειρίζεται και τους χρησιμοποιεί και τους πνίγει για τους στέλνει επίτηδες για να βουλιάξουν, να πνιγούν και να κατηγορήσει την Ελλάδα. Οι ΜΚΟ, στις οποίες αναφέρθηκες, δρούσαν επί σειρά ετών, όχι απλά ανεξέλεγκτα, αλλά ασίδωτα. Σου υπενθυμίζω ότι την περίοδο 15-18 περίπου είχαν αναλάβει να ελέγχουν το ποιος θα αποβιβάζεται στην ελληνική επικράτεια, στα νησιά. Δεν μπορούσαν να πάνε αρχές. Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες
δεν παραπέμπουν σε κράτος. Το κράτος είχε καταληθεί. Ήταν οι μικρές οι οποίες υποδεχόντουσαν τους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες, τους λαθρομετανάστες στις ακτές, αφού είχαν συνεννοηθεί με την Τουρκία. Το κράτος είχε καταληθεί, αν μου επιτρέπεις, όχι από έκτακτες περιστάσεις, αλλά από ιδεολειψία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη τάξη. Ξέρανε πόσοι θα έρθουν, ποιοι είναι, τι εθνικότητα είναι, τα ονόματά τους, ήταν δασκαλυμμένοι, από πού τα ξέρανε. Προφανώς δεν ερχόντουσαν σε ουλαμούς, αν μου επιτρέπεις. Υπενθυμίζουμε ότι έχει προηγηθεί η παραπομπή και άλλων ΜΚΟ με κατηγορία και για κατασκοπία και για δουλεμπόριο. Τώρα, Κώστα, εσύ που τα παρακολουθείς και τουλάχιστον τη δράση της Τουρκίας, την αναλύεις και την αναλύεις με επιμονή. Το ότι μπαίνει και αυτό το θέμα στην ατζέντα των συζητημάτων που ανοίγει η Τουρκία καθημερινά, μήπως υποδηλώνει και μια αλλαγή στρατηγικής για το πώς θα προκληθεί η ένταση η οποία προεξοφλείται ότι θα προκληθεί από την πλευρά της Τουρκίας. Μήπως τελικά επιχειρηθεί να γίνει μέσω εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Σωστά. Άλλωστε είχαμε ένα επεισόδιο που δεν κατέληξε, ας πούμε, σε μια πλήρη ρήξη με μια τουρκική ακτεωρό η οποία παρενοχλούσε μια ελληνική ακτεωρό. Φυρί το πάει ο Ερντογάν να προκαλέσει, κατά την άποψή μου, ένα θερμό επεισόδιο υπό τη μορφή ατυχήματος είτε στη θάλασσα είτε στον αέρα. Και έχουμε, σύμφωνα με επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΓΕΘΑ, 10.000 παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο. Αύριο, δηλαδή, ο άνθρωπος σου λέει: σήμερα δεν πέτυχε το επεισόδιο. Θα το πετύχω την επόμενη, τη μεθεπόμενη. Επαναλαμβάνω, 10.000 παραβιάσεις το 2022 έναντι 2.700 το 2021. 265 εμπλοκές φέτος, 50 εμπλοκές πέρσι. Τι σημαίνει, τι δείχνει αυτό? Ότι δείχνει, Κώστα, αυτό που λες, ότι προσπαθεί να προκαλέσει επεισόδιο το οποίο θα χρεώσει την Ελλάδα, γι' αυτό και είναι, κατά τη γνώμη μου, σε φάση προπαρασκευής. Όλα αυτά για τα οποία βγαίνει κατηγορεί την Ελλάδα για την αποστατικοποίηση κλπ. Προπαρασκευάζει, έτσι κάνει πάντα η Τουρκία, την διεθνή κοινή γνώμη, ότι ώστε αν αποπειραθεί κάτι, να έχει φτιάξει το πλαίσιο και να έχει φτιάξει το πλαίσιο εκ των προτέρων για να εμφανίσει την Ελλάδα ως υπεύθυνη. Ο λόγος που δεν το κάνει μέχρι τώρα είναι επειδή δεν τον ευνοεί το διεθνές περιβάλλον και οι συσχετισμοί, βλέπε σχέση με τις ΗΠΑ και επίσης τα μηνύματα που έχει στείλει η Ελλάδα. Ο Ερντογάν θα κάνει θερμό επεισόδιο εάν εκτιμήσει ότι την επομένη θα πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εάν εκτιμήσει ότι θα πάμε σε πόλεμο, όπως έχει διαμηνήσει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Φλόρος, δεν θα κάνει. Καλά, εγώ έχω επιφυλάξεις και γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι έτοιμος για όλα. Ξέρεις, Κώστα, αν εκτιμήσει για πόλεμο, δεν θα ρισκάρει. Εάν τα δικά μας μηνύματα όμως είναι ασαφή, είναι αδύναμα, θα το κάνει. Τώρα βάζει ένα ζήτημα ο Λάμπρος. Θέλω την εκτίμησή σου, Κώστα. Τα μηνύματα της Ελλάδος είναι σαφή, είναι ξεκάθαρα. Του δείχνουν τα μέτρα του, τα όρια του, ή πρέπει να προσπαθήσει η χώρα μας λίγο παραπάνω? Τα μηνύματα της Ελλάδας είναι σαφή, αλλά θέλω να θυμίσω ότι η χώρα μας βγαίνει από μια δεκαετή φοβερή οικονομική κρίση, από μια δεκαετή χρεοκοπία που κόστισε στις ένοπλες δυνάμεις. 10 χρόνια δεν κάναμε εξοπλισμούς. Τα τελευταία χρόνια, την τελευταία διετία, έχουμε τη μεγάλη παραγγελία από τον Ραφάλ, τον Μπελαρά και των άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Έχουν έρθει 10 Ραφάλ και 4 F-16 έχουν γίνει Viper, έχουν αναβαθμιστεί. Επειδή βιάζονται ορισμένοι, λέω, ας περιμένουμε να έρθουν όλα τα Ραφάλ. Σωστό. Που θα γίνει αυτό σε 2 χρόνια. Ας περιμένουμε να εξυγχρονιστούν τα F-16, 83 F-16 που θα γίνουν Viper. Viper, όπως ξέρετε, σημαίνει οχιά. Ας περιμένουμε λοιπόν όλες τις οχές. Ας παίξουμε άμυνα, δηλαδή, λες τώρα, έτσι. Να παίξουμε ζώνη άμυνα. Η έννοια της αποτροπής, δεν είναι πόλεμος. Η αποτροπή είναι αυτό ακριβώς. Να στέλνεις μηνύματα ώστε να μην γίνει πόλεμος. Η αποτροπή δεν έχει πιάσει. Μέχρι τώρα η αποτροπή σε καμία κρίση στην Ελλάδα δεν έχει πιάσει. Αυτό υπονοήσα. Και για να είμαστε δίκαιοι, η πράγματι κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιστάθηκε στον Εύρο, που ήταν μια εθνική νίκη. Και όταν αντιστέκεται στον Εύρο η Ελλάδα δεν και είναι κατεβασμός. Και στα τον Γήμεσο, στην κρίση του 20. Αλλά το 20 το Roots Race, ο στόλος μας κινητοποιήθηκε αστραπιαία, αλλά παρακολουθούσε 82 ημέρες την παραβίαση της ενδυνάμειλης. Και η Ευρώπη λίγο να επιβάλλει κυρώσεις, φίλτατε. Και η Ευρώπη και ήταν εκατότερη των περιστάσεων. Σωστά. Για πολλούς και φορά. Και έχουμε και τις ΗΠΑ, σε αυτή την προειδοποίηση του Ερντογάν ότι θα ρίξει πυράβλους ταϊφούν στην Αθήνα, έχουμε τις ΗΠΑ να δηλώνουν τι. Λυπούμε, θα λέει,
για την κλιμάκωση των προκλητικών δηλώσεων και καλούμε όλες τις πλευρές να αποφύγουν τις απειλές. Το λέω αυτό διότι πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι, ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας και ποιοι είναι οι εταίροι μας. Πέρα από τη Γαλλία που έχει δεσμευθεί ότι θα στείλει στρατεύματα για να υποστηρίξει τα σύνορά μας, έχουμε την υπερδύναμη Αμερική να παίρνει μια στάση σχετικά ουδέτερη, φεύγοντας από τη στάση που είχε ο Τραμπ μια ευμενούς ουδετερότητας υπέρ της Ελλάδας. Λοιπόν, ο Τραμπ έβαλε το εμπάρκο. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Λάμπρο Καλαρίτη. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.